Θα πάρω να πας. Ξέρω εγώ τι λέω. Όχι, δεν θα μπορείς να έρθω τώρα. Ακούσε η κυρία εδώ. Και ο Ασής πάει καλεσμένος. Διαβατήριο λέει για να μην πάρει. Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Ναι, το διαβατήριο. Ταυτότητα. Τα μυαλάβατα. Μείνανε στο ξωράκι του μυαλό. Να είναι καλά ο άνθρωπος να πηγαίνει τα κοιτά. Άσε το τόσο. Θα έρθεις, πού θα πας. Δεν είδες κάτω σήμερα. Δεν πει άλλη μέρα που μπορέσεις. Τι έχει? Έλειπε, δεν ήταν εδώ. Αυτό είπα για να έρθει σήμερα. Και σαν να μην πήρε εκεί κόμμα. Αρκετή. Όποιος να έρθει, ας έρθει. Ο Δημήτρης, θα το έρθει. Όποιος να έρθει, θα έρθει. Θα σου γείτονες που δικό εδώ. Όχι, λέω, ποιοι λείπουνε που έρχονται. Που γείτονες εδώ. Ο κ. Κώστας, αυτοί που ήταν την περασμένη εβδομάδα γνωρίζουν την ώρα, έτσι, που αλλάξανε. Ναι, 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 όσοι μπορούν. Μιχαλάκης. Εμείς είμαστε. Ο Μιχάλης ήταν εδώ την περασμένη φορά. Ναι, ήτανε. Ήταν περασμένη, όχι, ήταν. Του παγκή ήρθε. Του παγού. Περασμένη φορά. Ναι. Ήταν... Βαγγέλη σου πρέπει να είσαι. 34 που μαζί μου. Ο Μιχάλης, το έχεις πει. Το έχω πει της γυναίκας Αντωνίας του. Α. Ο Βαγγέλης ο Σπίτης. Τον ίδιο μόνο. Και ο άλλος Βαγγέλης ο Νικολού. Μιτσάρα. Και ο Νικολού. Μιτσάρα, ναι. Ο Νικολού, ο Νικολού. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι αυτό. Ερχόταν κάτι να συμβεί. Το βρήκα εγώ προχτές. Ναι. Παναγιώτης. Και ένας γέρος που μέσα στην Κολο... Κύριε Λευτέρη στο Κούπι. Α, δεν γίνεται αυτός. Αυτός είναι πάντα... Δεν είναι αυτός. Ποτέ δεν είναι. Και μέσα στην Κολοκοτρώνα πάνω ένας γέρος που κάτω από ναι, 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 καθόλου. Έχει αυτή αυτός. Του Λευτέρη, του καθώς ο Άσαφ. Δεν ξέρω αυτός, θα του πάρουμε που δεν είναι. Εδώ να το βρω, είναι καλό άνθρωπος. Θα είναι καλό άνθρωπος. Ναι, πάρα. Να το βρούμε. Εδώ σε Κολοκοτρώνα, πάρα στο βρω. Μια διαφορία. Είναι καλό παιδί. Τι γιου του να σου εδώ, δεν ήρθε. Του σου εδώ, Κώστα. Το μόνο που το... Πώς να έχω το ψηλό μόνο, που έχει τη γυναίκα την κομμωτιστρά. Ο Παναγιώτης. Παπαχρήστο. Είμαστε όλοι σαν τη Μάρθα Κωνστάκη. Α, Μάρθα, Μάρθα, κοίτα τις δουλειές. Είμαστε σαν τη Μάρθα όλοι. Πού τα βρίσκεις και τα λες. Ε? Πού τα βρίσκεις. Ε, πού τα βρίσκεις. Ο Σύφης πού είναι που και Φεραντίδης. Ποιος. Ο Σύφης που σου που να δεν τυχώς πει. Ξέρω, να πιάσουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά να μην έχουμε. Ναι, πάρα. Σας φέρει.
στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύς, ουράνιε παράκλητε. Πνεύμα της αληθείας, ο Πατάκου Παρών και τα πάντα πληγών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Λυγός, εθέ και σκήνωσε εμείς, και κατάρρισε εμάς από πάσης κυγίδος, και σώσε με καθέρι τα σκοτά σημών. Αμήν. Εμάς που ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Γιατί είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και που σαν Ορθόδοξοι πρέπει να μας χαρακτηρίζει, να ξεχωρίζουμε, να το πω έτσι, για την μελέτη των γραφών και ακόμη πρέπει να ακούμε, να ασκούμε ακρόαση του Λόγου του Θεού. Είναι δύο εντελώς απαραίτητα καθήκοντα. Καλώς τον Κύριε Ευθέμη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι δύο απαραίτητα γνωρίσματα ή καθήκοντα του χριστιανού. Και να ακροάται το Λόγο του Θεού και να μελετάει τις γραφές. Γιατί η άγνοια γύρω από τις γραφές είναι ό,τι χειρότερο για έναν χριστιανό. Εύκολο είναι αυτός που έχει άγνοια να μεταπηδήσει από την Ορθοδοξία σε οποιαδήποτε αίρεση. Γιατί σχεδόν όλοι οι σημερινοί αιρετικοί, επαναλαμβάνω, σχεδόν όλοι οι σημερινοί αιρετικοί που πολεμάνε την Εκκλησία, κάποτε ήσαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και είπα κατόνομα, κατόνομα. Γιατί βαπτιστήκανε και έκτοτε ποτέ δεν άνοιξαν τη γραφή ή δεν εκκλησιάζονταν. Και εύκολο είναι ο άνεμος που φυσάει εύκολα να τους παρασύρει. Ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος μεγάλη επιμονή ασκεί, ασκούσε κάποτε και σε εμάς σήμερα στο ακροατήριό του, καλώς στο Παναγιώτη, γύρω από τη μελέτη των γραφών. Ασφάλεια λέει, για να μην πέφτει ο άνθρωπος σε αμαρτήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, είναι η ανάγνωση των γραφών. Ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει ή των γραφών ανάγνωσης. Σε ένα πολυπληθέστατο ακροατήριο που είχε ο Ιερός Χρυσόστομος, ομολογούσε ο ίδιος ότι δεν είχε πλούσιο νου, πλούσια διάνοια, αλλά την διάνοια του
που ήταν βραδικίνητη, όπως λέει ο ίδιος, στη διάνοιά του έδινε φτερά το πλήθος του κόσμου. Για τη μελέτη της γραφής, ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί, για να δείξει τη χρησιμότητά της, ότι δεν πρέπει να μας λείπει η γραφή, δεν πρέπει να υπάρχει η μέρα που να περνάει χωρίς μελέτη της γραφής. Λέει, χρησιμοποιεί εικόνες πάρα πολύ ζωντανές. Μοιάζει, λέει η Αγία Γραφή, με λιβάδι πνευματικός λιμών. Πνευματικό λιβάδι είναι η Αγία Γραφή. Και παράδεισος τρυφής, τρυφή όπως την ακούν τη λέξη, σημαίνει γλυκιά απόλαυση. Απόλαυση που δημιουργεί, που φέρνει γλύκα και μάλιστα γλύκα πιο δυνατή από τη γλύκα που έχει το μέλι. Τέτοια απόλαυση δημιουργεί, λέγει η μελέτη της γραφής. Παράδεισος τρυφής λοιπόν είναι η μελέτη της γραφής και μάλιστα λέει από τον παράδεισο στον οποίο είχε βάλει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, κατά πολύ ανώτερος είναι ο παράδεισος που ονομάζεται Αγία Γραφή, αυτή που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πρέπει να μελετάμε. Και το δικαιολογεί γιατί είναι κατά πολύ ανώτερος, καλύτερος παράδεισος, η Αγία Γραφή, από τον παράδεισο που είχε βάλει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Τούτον τον παράδεισον που ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ουκ εν τη γη, όχι συγγνώμη, την Αγία Γραφή, την Αγία Γραφή, τον ονομάζει παράδεισο, λέει, αυτό τον παράδεισο, την Αγία Γραφή, ουκ εν τη γη, αλλά εν τες των πιστευόντων ψυχές εφύτευσαν ο Θεός. Λέει, την Αγία Γραφή που έχει μέσα το Πνεύμα του Άγιο το ίδιο, δεν το φύτευσε σε κάποια γη όπως ήταν ο τότε παράδεισος, αλλά τον φύτευσε, λέει, μέσα στις ψυχές των πιστευόντων. Πιστεύουμε εμείς, πιστεύουμε. Μέσα στις ψυχές μας φρόντισε ο Κύριος και Θεός μας, μέσα στις ψυχές μας, να φυτέψει την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Τούτο το παράδεισο ουκ ελεδέμ, ουδέ κατά ανατολάς έθετο εν ενή περιγράψας χωρίο. Την Αγία Γραφή, τον παράδεισο αυτό, δεν τον περιέβαλε, λέει, σε κάποιο χώρο μέσα στη γη που ονομάζεται Εδέμ, παράδεισος, αλλά πανταχού γης εξάπλωσε, αλλά τον άπλωσε ο Κύριος τον παράδεισο αυτό σε όλα τα πέρατα της οικουμένης, σε όλη τη γη. Θα θυμίσω τι λέγει ο Δαβίδ στο ψαλτήρι μέσα, ότι του Κυρίου ο λόγος που περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή ακούστηκε
διαμέσου των Αγίων Αποστόλων και ακούγεται σήμερα στα πέρατα της Οικουμένης. Ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα ακούγεται στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό το προφήτευσε ο μέγας προφήτης Ιησούς Χριστός όταν είπε ότι το Ευαγγέλιο τούτο, μάλλον να το πω αλλιώς, ο έπραξε η γενιά αυτή, η γυναίκα η πόλη που του πλύνει τα πόδια του Χριστού, του τάπλυνε τα πόδια με τα δάκρυά της, ασκούπισε με τα μαλλιά της. Στη συνέχεια είπε ο Κύριος, αυτό που έπραξε αυτή η γυναίκα θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη. Αυτό που περιέχεται μέσα στις γραφές. Και όχι μόνο αυτό, όλο το κήρυγμα της γραφής στα πέρατα της Οικουμένης ακούγεται. Εις τρόπον ώστε η γη που είναι καρποφόρα, όπου και αν βρίσκεται, σε οποιοδήποτε χώρα ή πόλη, όπου και αν βρίσκεται η ψυχή που είναι σαν γη καρποφόρα, δέχεται τα λόγια του Κυρίου, τα ρήματα που ακούστηκαν στους Αποστόλους και τον Κύριο, και έτσι εφαρμόζεται η προφητεία και του Κυρίου και του Δαβίδ. Και στα πέρα της Οικουμένης, τα ρήματα αυτών για Δαβίδ. Ο Δαβίδ 1080 χρόνια πριν είπε ότι θα ακουστεί ο λόγος του Κυρίου στα πέρα της Οικουμένης, και ο Κύριος βέβαια που τον φώτισε, το είπε πριν, αλλά το είπε και ο ίδιος εκ των υστέρων, ότι ο λόγος των Αποστόλων θα ακουστεί στα πέρα της Οικουμένης. Συνεπώς, εφόσον η Αγία Γραφή είναι παράδεισος, μεταποιείται, δηλαδή κάνουμε μεταποίηση σε ένα πράγμα και το κάνουμε καλύτερο, η Οικουμένη κατά έναν τρόπο σε ένα πνευματικό παράδεισο με το Λόγο του Θεού, όπου και αν ακούγεται, όπου και αν γίνεται δεκτός. Όπου και αν γίνεται δεκτός. Όπου και να πας, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και όπου και να πλέψεις, θα ακούσεις πανταχού πάντων από όλους αυτά που η Γραφή γράφει. Άλλη μεν, λέει η φωνή από τη δική μας για την άλλη γλώσσα, αλλά το πνεύμα ίδιο, ο λόγος ίδιος. Άλλη γλώσσα, πίστη ίδια, λέει ο Χρυσόστομος. Η γλώσσα, λέει, διαφέρει στους λαούς, ας το προσέξουμε, η γλώσσα διαφέρει όπου γίνεται πιστευτός και πράξη ο λόγος που περιέχεται στις γραφές, που είναι ο λόγος Θεού, όπου γίνεται πιστευτός, η ευλάβεια δεν διαφέρει η δική τους από την ευλάβεια δική μας. Είναι ίδια. Πρέπει να είναι ίδια. Τουλάχιστον πρέπει να είναι ίδια. Στον παράδεισο αυτό που είναι η Αγία Γραφή δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος όφης να μαδαγκώσει, όπως δάγκωσε τον Αδάμ και την Εύα. Στη Γραφή μέσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όποιος ζει και τη μελετάει δεν κινδυνεύει από τον όφη. Γιατί τυχίζεται, καλό στο παιδί, τυχίζεται, δηλαδή η Αγία Γραφή είναι αυτή που, αυτό εδώ το βλέπω εγώ, ας το πω έτσι, έχει ένα τείχος γύρω γύρω η Αγία Γραφή,
που ονομάζεται Θεία Χάρης. Γιατί μέσα είναι ολόκληρη η Θεία Χάρης στην Αγία Γραφή. Και εκείνος που μελετάει η Γραφή μετέχει χάριτος. Και η χάρις του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο διώχνει τον όφη, αλλά το εξαφανίζει μπροστά μας τον πειρασμό, με άλλα λόγια. Λέγει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς μελετάμε τις γραφές, και εννοεί και τον εαυτό του Απόστολος Παύλος, γιατί το έγραφε ο Κύριος για τον εαυτό του. Του διαβόλου τις παγίδες, τα ονομάζει νοήματα. Μπορούμε και τα πολεμάμε, γιατί μας καθοδηγεί το πνεύμα της γραφής. Χωρίς γραφή δεν είναι δυνατό να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατό να ζήσει. Μοιάζει, λέγει η γραφή, με πηγή. Είναι μια πηγή που δεν πηγάζει ένα ποτάμι μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά μύρια ποτάμια πηγάζουν. Μύρια ποτάμια που ρέουν, τρέχουν νερό. Να φέρουμε στη μνήμη μας το πηγάδι του Ιακώβ και τον Κύριο με τη Σαμαρητίδα. Όποιος πιει νερά από το πηγάδι αυτό, της είπε, πάλι θα διψάσει. Όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Στον αιώνα λέει, ου μη διψίσει στον αιώνα. Το είπε ο Κύριος, άρα η Γραφή εξαρτάται πώς θα την πλησιάσει κανείς στη Γραφή, πώς θα σταθεί απέναντί της, τι προτίμηση έχει κάνει για να την πλησιάσει την Γραφή, γιατί δεν πλησιάζεται. Άντε τη διάβασα, τελείωσα, το ξέρω, λέει, γιατί παραβολή του Χριστού και του Λαζάρου, το γνωρίζω, λέει. Το ξέρω απ' έξω, λέει. Και την άλλη παραβολή ξέρω και το άλλο Ευαγγέλιο της Χρονιάς και το άλλο. Δεν είναι το ξέρω. Δεν ισχύει εδώ η λέξη «το ξέρω». Γιατί αν υπήρχε περίπτωση να τον βλέπουμε τον Λεωσφόρο μπροστά μας, θα μας έλεγε «εσύ ξέρεις 10 από τη Γραφή, εγώ δεν ξέρω, παλαιά την κεννηθεί απ' έξω όλοι». Βγαίνει τίποτα που δεν ξέρει ο διάβολος απ' έξω. Πάβει να είναι διάβολος. Δεν πάβει. Σκοτάδι είναι πίσω. Παρότι διαβάζει τη Γραφή, την ξέρει απ' έξω, δεν διαβάζει. Έξω. Είναι ο πρώτος θεολόγος. Μιλάω χρονικά, όχι από πρόδος σε πρόοδο. Όχι. Δηλαδή ο πρώτος που έβλεπε τον Θεό, ήξερε ποιος είναι ο Θεός, τον γνώριζε πολύ καλά τον Θεό. Άρα η Αγία Γραφή του Θεού είναι, επομένως, αφού ήξερε λοιπόν τον Θεό, έπεσε, έγινε διάβολος, απάνει υπακοή και γνωρίζει ποιος ήταν ο Θεός και καίγεται από την παρουσία του. Δεν φτάνει να γνωρίζει κανείς την Αγία Γραφή. Όλοι οι αιρετικοί την γνωρίζουν. Όλοι, καλύτερα από εμάς την Αγία Γραφή. Και το λέω το καλύτερα και το βάζω μέσα σε κάτι εισαγωγικά, όπως λέγονται, γιατί δεν είναι καλύτερα, σκοτεινότερα, σκοτάδι πίχτρα. Τη γνωρίζουν και καυχόνται τη γνωρίζουν. Και οποιοδήποτε ερετικός αυτό λέει, ξέρω την Αγία Γραφή, τελείωσε. Γι' αυτό και δεν αλλάζουν με τίποτα. Και ο διάβολος λοιπόν τη γνωρίζει. Το θέμα είναι πώς μεταποιεί, πώς δηλαδή αυτό που μελετάει εκεί μέσα, θα φυτρώσει μέσα του σαν σπόρος, γιατί έτσι το είπε ο Κύριος. Είναι σπόρος. Θα φυτρώσει μέσα του, θα βγει, θα βγάλει βλαστάρι, θα βγάλει καρπό και θα αποδώσει. Το θέμα είναι εκεί, δεν είναι το τι γνωρίζω την Αγία Γραφή. Εδώ λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι μεγάλοι ασκητές,
είναι ο λόγος του Θεού, ένας σπόρος που το κάνεις, τάκ, ανοίγεις και βλέπεις μέσα τι έχει σπόρο μέσα. Βλέπεις δηλαδή με λόγια τον ίδιο τον Κύριο. Αλλιώς, αλλιώς, δεν προσφέρεις τίποτα από εκείνο που είπε ο Κύριος. Τι είπε ο Κύριος? Ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσατε πολλά. Εκείνος που γνωρίζει και δεν μεταποιεί, εδώ παίρνει από τη γραφή το λόγο που διαβάζει ή από το ακρόαμα να το κάνει έργο, είναι υπεύθυνος για αυτή τη συμπεριφορά, ότι δεν το κάνει έργο, είναι υπεύθυνος. Δεν θα προσπαθούμε μόνο να τη διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αλλά θα τον παρακαλούμε τον Κύριο, θα τον παρακαλούμε να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί πρόκειται για άνοιγμα, και τα αυτιά, και τι λέει, πάλι ο Κύριος λέει, οφθαλμούς έχουσι και ου βλέπουσι, ότα έχουσι και ου ακούσι, και μάτια έχουν και δεν βλέπουν και αυτιά έχουν και δεν ακούνε. Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για τα μάτια που έχουμε και βλέπουμε τον έξω κόσμο, ούτε και τα αυτιά που ακούμε τον έξω κόσμο. Μου θυμάμαι τώρα έναν Άγιο τυφλό που τον είχε δει ο Άγιος Αντώνιος στο δρόμο. Το όνομά του δεν θυμάμαι, αλλά τον φώναξε με το όνομά του. Α, Δίδυμος, ο Άγιος Δίδυμος. Του λέει, Δίδυμε, μην στενοχωριέσαι που δεν έχεις τα μάτια που έχουν τα κουνούπια και τα ζώα. Εσύ έχεις τα μάτια που βλέπουν και ερευνούν, τα του Θεού ερευνούν, τα του Θεού. Τέτοια μάτια να παρακαλάμε να μας δώσει ο Κύριος. Τέτοια μάτια να παρακαλάμε να μας δώσει ο Κύριος. Πόσο είχε την πρώτη ο Κύριος, πόσο είχε, 12 στην αρχή. Ε, και προσέξτε, είχε λαό, έκανε το κήρυγμά του, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές και δεν σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι? Και γυρίζει και λέει ο Κύριος, το προσέξουμε. Πρόκειται για τα μάτια και τα αυτιά που λέμε τώρα. Ημίν σε εσάς δέδοτε γνώνε, έχει δοθεί από ψηλά να γνωρίζετε, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τα μυστήρια. Πρόκειται, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέγα το της ευσεβίας μυστήριων. Αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι μυστήριο ευσέβειας και μάλιστα το μοναδικά μεγάλο. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Για να το δούμε λοιπόν εκείνο που περιέχεται στις γραφές μέσα και βιώνονται στην καρδιά μας μέσα, πρέπει να υπάρχει σίγουρα προπαίδεια. Προπαίδεια. Τι σημαίνει προπαίδεια? Μη προσευχή. Δεν πρέπει να είναι ανάλογη και την ημέρα να μην είναι δύο φορές, να είναι στο μήκος ημέρας. Το Κύριος Χριστέ ελεησόμε που σκοτώνει το διάβολο. Το όνομα του Ιησού Χριστού μάστιζε τους πολεμίους. Με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σκότωνε τους με το μαστίγιο τους εχθρούς, λέει. Και εννοεί το διάβολο. Λοιπόν, η Γραφή λοιπόν, η Αγία Γραφή έχει μέσα ιαματικό φάρμακο. Είναι νερό που σε δροσίζει, λέει ο Κύριος, και μάλιστα λέει, θα σου δώσω το νερό, είπε στη Σαμαρίτιδα, που είναι είδωρ αλόμενον. Αλόμενον. Το ξαναλέω, είδωρ αλόμενον. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε δει από πηγή που είναι δυνατή πως πηδάει το νερό. Ο Κύριος λέει, για να δείξει ότι το νερό είναι άφθονο αυτό που δίνει ο Κύριος, είναι πηδάει. Πηδάει και είναι άφθονο. Τέτοιο νερό θα σου δώσω εγώ. Για να μην διψάσεις ποτέ. Για να μην διψάσεις ποτέ. Λέει λοιπόν
ότι είναι και φάρμακο, λέει ο Κύριος, το περιεχόμενο μες στις γραφές. Γιατί, διαβάζω, καν επιθυμίας ατόπου, φλόγα διενοχλούσα ήδη, λέει, κι όταν κάποιος πιστός χριστιανός δει ότι τον ενοχλεί επιθυμία άτοπη, πέστε τι είναι, άνομη, βρώμικια πέστε τι είναι. Αν τον ενοχλεί τέτοια επιθυμία, ραδίως από τον αμάτων εκείνων την ψυχήν αποκλή σας απεκρούσε τη φλόγα. Λέει, αμέσως μόλις κύψει και πιει από το νερό της Αγίας Γραφής την φλόγα που τον ενοχλεί, της επιθυμίας δηλαδή, που προκαλεί επιθυμία, αμέσως την καταπνίγει με το νερό της Αγίας Γραφής και σβήνει η φλόγα. Και σβήνει η φλόγα. Πώς την πλησιάζουμε, η σημασία. Πώς την πλησιάζουμε. Αυτή η σημασία. Δεύτερον, καν οργή διακαείς ενοχλή και αν βράζει επιθυμία, οργή που καίει μέσα μας, μας καίει κάποια οργή εναντίον κάποιου και θέλουμε να εκδικηθούμε κατά έναν τρόπο. Λοιπόν, λέει, την καρδία καθάν, και μάλιστα λέει, και την καρδία, λέει, η οργή καθά περλεύει τα υποκαιόμενων, σαν να είναι, λέει, καζάνι που έχει από κάτω τη φωτιά και το καίει υπό από κάτω, αυτή η οργή το καίει, με τη μελέτη της γραφής αμέσως σβήνει. Σβήνει η οργή. Καν μάλιστα και όταν πολλοί πονηροί λογισμοί την κάνουν την ψυχή του ανθρώπου ώστε να ταράζεται και να μην μπορεί να τους υπομείνει να τους αντέξει, πάλι η μελέτη της γραφής εξαρπάζει την ψυχή, την αρπάζει την ψυχή από αυτούς τους πονηρούς λογισμούς. Θα θυμίσω τον Απόστολο Παύλο που στέλνει στον Τιμόθεο επιστολή και αφού του γράφει τι πρέπει να προσέχει, στη συνέχεια στο τέλος του λέει ταύτα μελέτα αυτά που σου γράφω, που τα έχει η γραφή ο Λόγος του Θεού, ταύτα μελέτα αυτά να μελετάς, εν τούτης ίστι, σε αυτά επάνω να στέκεσαι πάντοτε και να κάθεσαι πάνω σε αυτά. Είναι σου η προκοπή, για να είναι η προκοπή σου φανερά εν πάση σε όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μελετάμε τη γραφή για να βλέπουν όλοι την προκοπή μας. Αυτό συμβαίνει χωρίς το καταλαβαίνουμε. Το βλέπει ο άλλος, εμείς και να κρυφτούμε όσο μπορούμε, αν είναι θέλημα Θεού όπως κάνανε οι Άγιοι, κρυβόσαν και τα έβαζε εδώ ο Θεός. Λοιπόν, λοιπόν, δια της μελέτης των γραφών, η προκοπή του πιστού είναι, πνευματική προκοπή λέμε, είναι σίγουρα ασφαλής. Είπαμε, είναι τείχος η Θεία Χάρις που μας προστατεύει από του όφη τις επιβουλές, από τον σατανά τις επιβουλές. Και μπορούμε να καταλάβουμε τα διανοήματά του. Λέγει πάλι αλλού ο Απόστολος Παύλος. Το πνεύμα του Θεού δεν το γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Θεός. Παρά μόνο ο Θεός. Και ο Κύριος λέει, εγώ γνωρίζω,
αλλά μπορεί να γνωρίσει όσο είναι δυνατόν σαν άνθρωπος και εκείνος, όπου λέτε ο Κύριος αποκαλύψε. Και εκείνος τον οποίον θέλει να αποκαλύψει ο Κύριος. Θα μου πείτε, δεν θέλει σε όλους, σε όλους θέλει. Αλλά το θέλει εξαρτάται από το θέλει του αλλονού. Λοιπόν, επομένως, το πνεύμα του Θεού το γνωρίζει ο ίδιος ο Κύριος, ο Πατέρας, Υιός και Πνεύμα. Ένα μέρος γνωρίζει και ο πιστός που πιστεύει και μελετάει τις γραφές. Αλλά, να προσέξουμε, και το Πνεύμα του Θεού το γνωρίζουμε μέσα στις γραφές. Δεν είναι πουθενά άλλου. Από εκεί αποκαλύπτεται. Λέει, ανοίγουμε τελευταία βιβλία και λέει Αποκάλυψη Ιωάννου. Πιο μπροστά ανοίγουμε και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ ανέβηκα με το ουρανό, είδα αυτό, αυτό και αυτό. Ανοίγουμε αλλού και βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο και λέει, ξέρετε κάτι, αυτά εγώ που σας κήρυξα, δεν είναι άξιος να τα ακούσει ο κόσμος. Και εννοεί τον κόσμο που είναι κολλημένος επάνω στην αμαρτία. Δεν σημαίνει οι υπόλοιποι δεν έχουν αμαρτίες που μελετούν και εκκλησιάζουν και προσεύχονται. Κάθε άλλο, όλοι έχουμε. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι έχουμε και λέμε, έλα, εσύ μόνο μπορείς να μας διορθώσεις. Λοιπόν, σε αυτούς γίνεται αποκάλυψη των νοημάτων της Γραφής. Γίνεται αποκάλυψη. Οι πατέρες το λένε καθαρά και εξάστερα. Ότι δεν προσπάθησες να κάνεις βίωμα και έργο, ένα ελάχιστο, δεν θα καταλάβεις ποτέ τη Γραφή. Η Γραφή είναι αποτέλεσμα κάποιας βίας επάνω στον εαυτό σου για να ζήσεις έστω και ένα εκατομμυριστό από αυτά που λέει η Γραφή. Μακάρι να το ζούσαμε και θα καταλάβαμε πολλά. Επειδή χρειάζεται όμως να υδρώσει ο άνθρωπος. Να υδρώσει. Λέει, το θέμα της προσευχής. Ξέρετε πόσο ενοχλητικό είναι σε μια πλειονότητα ανθρώπων. Και τους λέει, τι κάνω, τι ξανακάνω, δεν με ακούει ο Θεός. Από συνήθεια τέτοια δεν θα πάρεις ποτέ κάτι. Αλλά θα κουραστείς, θα προσευχηθείς και θα πάρεις. Θα το πάρεις όποτε θέλει ο Κύριος. Όχι παιδί εσύ, τότε δεν είναι προσευχή. Κύριε, εμείς λέει, ζητήσαμε και δεν μας έγινε αυτό που ζητήσαμε. Δια το κακός ετήστε. Επειδή λέει, ζητάτε κακός, με κακό τρόπο. Και όχι με τον τρόπο που λέει η Γραφή. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Γραφή ανοίγει τα μάτια του ανθρώπου, ποτίζει την ψυχή του ανθρώπου, την ποτίζει την ψυχή του ανθρώπου και ο Δαβίδ λέγει όποιος ζει μελετώντας τις γραφές, όποιος ζει μελετώντας τις γραφές είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στις όχθες του ποταμού, που περνάνε τα νερά όλη την ώρα, ρουφάνε οι ρίζες και το δέντρο είναι πάντα πράσινο. Δεν λείπει ποτέ, λέει η πρασινάδα. Και έστε ως το ξύλον και είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο που είναι φυτεμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Στις όχθες που περνάνε τα νερά του ποταμού. Και λέει ο Δαβίδ, εγώ Κύριε βλέπω ότι είναι μοναδικά μακάριος, εξαιρετικά ευτυχισμένος, εκείνος που μελετάει μέρα και νύχτα τις γραφές. Λέει, μακάριος αγίν, και λέει, όσο και πορεύθε εμβουλία σε εγώ, που δεν πάει λέει, να κάνει παρέα με τους ασεβείς ανθρώπους της γης, τους εκείνους που αρνούνται το Θεό δηλαδή, αλλά, λέει, αλλά, εν το νόμο Κυρίου, αλλά είναι στο νόμο του Κυρίου, μελετήσει ημέρα και νυχτός. Μελετάει ημέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα.
Κύριε, ως γλυκαία το λάριγγί σου, πόσο γλυκά είναι ακόμα το λάριγγί μου, ακόμα και στο λαρίγγι μου, λέει ο Δαβίδ, τα λόγια σου που έχουν γραφές, γλυκαίνω και το λαρίγγι μου ακόμα. Και το λαρίγγι μου, το γλυκαίνω. Υπέρ μέλι, περισσότερο από μέλι. Άρα λοιπόν, άρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καμία απολύτως πρόοδος, αντίθετα σκοτάδι αγνίας, εάν δεν έχει κανείς τη γραφή, την Αγία Γραφή και να την μελετάει. Να την μελετάει και να λέει, Κύριε, ο λόγος σου είναι μελέτη μου. Είναι το φως στο σκοτάδι της ζωής που φέγγει να περπατάω για να μην πέσω. Φως της τρίβης μου, λέει. Αλλού λέει, φως της τρίβης μου. Τρίβος είναι το μονοπάτι, ο δρόμος. Λέει, είναι φως στο δρόμο που περπατάω. Δεν είναι δυνατόν, μα δεν είναι δυνατόν, να πει κανείς είμαι χριστιανός, εφόσον δεν έχει νούμερο ένα αγάπη πρώτη, γιατί είναι το πρώτο βιβλίο στην Αγία Γραφή. Ούτω, σαν το δέντρο δηλαδή που, το ποτίζει, που είναι στο ποτάμι και το και ποτίζεται, ούτω έτσι και ψυχή παρά τα ρίακα σε στοιχεία των θείων γραφών, ψυχή που στέκει στα ριάκια των θείων γραφών, των αγίων γραφών, και ποτιζωμένη δίνεκος και ποτίζεται σύνεχος, εκείνα τα νάματα, από εκείνα τα ριάκια που η Αγία Γραφή αφήνει και τρέχουνε, βγάζει νάματα. Νάμα είναι αυτό που γίνουν νάμα. Και εδώ νάμα είναι το νερό, αυτό που βγάζει η Αγία Γραφή. Εκείνα τα νάματα και την δρόσον του Πνεύματος, εν εαυτή συνάγουσα, λέει, εκείνα τα νάματα και τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος συγκεντρώνει, κάνει την ψυχή να είναι αχείρωτη. Κάνει την ψυχή, λέει, να είναι, ξέρεις, μια αχείρωτη. Ασκλάβωτη. Ασκλάβωτη. Δεν σκλαβώνεται από τον διάβολο αυτή η ψυχή. Τη φοβείται και τη τρέμει ο διάβολος. Την ψυχή αυτή φοβείται και τη τρέμει. Και λέει, καν νόσος, και όταν ακόμα υπάρχει αρρώστια, καν επίρρεια, και αν κάποιος ασκεί κακή επίδραση στην ψυχή από τους ανθρώπους, καν συκοφαντία, καν βρισχές, καν ηρωνίες, καν τεμπελιά, καν πάντα τα της οικουμένης κακά, και όταν ακόμα λέει έρθουν στην ψυχή αυτήν επάνω όλα τα κακά και την πολεμήσουνε, ευκόλως αποκρούεται την πύρωση η ψυχή. Λέει, εύκολα η ψυχή που διαβάζει τις γραφές μπορεί να αποκρούσει. Εύκολα μπορεί να τα αποκρούσει όλα τα κακά του κόσμου, λέει. Το λέει ο Πιερός Χρυσόστομος, λέει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται χωρίς μελέτη γραφής, γιατί αλλιώς σε όλα τα κακά μπορούν να πέσουν. Αν η γραφή εμποδίζει όλα τα κακά από την ψυχή μας, αντίθετα, αν δεν μελετούμε, σε όλα τα κακά πέφτουμε. Και έτσι γίνεται ο άνθρωπος ασεβής, πέρα για πέρα. Και ακόμη, αν βρίσκεται ο άνθρωπος σε ανθρώπινο πόνο, τον έχει επισκεφθεί κάποια ασθένεια και έχει πόνους, η μελέτη της γραφής του αφαιρεί από τους πόνους. Γιατί αυτή τη δύναμη έχει να ελαττώνει τη δύναμη της νόσου, ώστε να είναι η νόσος υποθετή. Πώς καίγανε στη φωτιά έναν Άγιο και ο Άγιος ενώ φλεγόταν από παντού
είχε την υπομονή και υπέμενε το καμίνι του πυρός. Με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Είχε τη δύναμη του Κυρίου, του Λόγου του Κυρίου και απάλληλε τον πόνο και πολλές φορές αισθανόταν και δροσιά ακόμα. Προσέχομεν την ητή αναγνώση, ας προσέχομεν λοιπόν λέει στην αναγνώση, το γραφόν εννοείται, μη τας δύο μόνο ταύτας ώρας, αλλά διηνεκώς. Και έχω πηδήσει κάποιο μέρος από εδώ, λέει, θα μελετάμε τη γραφή όχι μόνο λέει δύο ώρες, εννοείται την ημέρα, αλλά λέει διηνεκώς. Διηνεκώς σημαίνει συνέχεια. Συνέχεια. Δηλαδή και αν δεν διαβάζουμε τη γραφή, βιβλίο διαβάζουμε, τουλάχιστον, κάτι από τη γραφή που με διαβάσει μπορούμε να το φέρουμε στο μυαλό μας και να το σκαλίζουμε. Διάβασα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για να μιλήσει στην Κυριακή. Εκεί λέω, πω τι άγνοια που έχω. Λέει, θα πω κάτι, για προσέξτε να δείτε. Λέει, ο πλούσιος που κεγόταν στη φωτιά, γιατί ήταν άσπλαγος. Όχι ασεβής. Λέει, ο Κύριος δεν ήταν ασεβής. Ήτανε όχι ασφραγικός, δεν ήτανε φιλάνθρωπος. Τα κράταγε για τον αυτό. Ούτε τα είχε αρπάξει λέει για να τα κάνει τα πλούτη. Όχι. Γιατί να ο άλλος ο Αβραάμ που ήταν απέναντί του, πλούσιος ήταν. Ο πρώτος πλούσιος. Λοιπόν, λέει ότι ο πλούσιος στείλε λέει πάτερ Αβραάμ το Λάζαρο. Πώς θα δείτε, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, το διάβαζε για κάτω κίνημα, αλλά κοίταξε, περνάμε την Αγία Γραφή, σαν να είναι εφημερίδα, διάβαζε την Αγία Γραφή. Λοιπόν, διάβαζε λοιπόν και λέει το εξής. Στείλε λέει τον Λάζαρο να βρέξει το δαχτυλάκι του, λίγο στην άκρη. Να το βάψει. Μια, βάλει μια κομμάτια από σταγόνα. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Κοίταξε λέει ο Άγιος Γρηγόριος, κοίταξε, που η αμαρτία που έκανε εδώ επάνω στη γη τον ακολούθησε και εκεί και ασκούσε ενέργεια επί της ψυχής. Εξακολούθησε να ασκεί ενέργεια πάνω στη ψυχή. Ώστε να μην καταλαβαίνει να πει έφταξα πάτερ Αβραάμ, δεν το είπε, βλέπει που δεν έστειλε γραφή το πράγμα. Του κλείνε τα μάτια η αμαρτία που έκανε στη γη επάνω και δεν μπορούσε να πει ότι έφταξα γιατί έτρωγα, έπαινα, διασκέδαζα κλπ. Πού θα μάθουμε ότι μας κλείνουν τα μάτια? Από τη γραφή. Προσέξτε, του λέει, έχουσι Μωυσέα και προφήτες. Έχουσι Μωυσέα και προφήτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτός ο έρημος διάβαζε την Αγία Γραφή και ήξερε ότι ο Μωυσής ήταν νομοθέτης και οι προφήτες προφήτευσαν. Το ήξερε. Για να το πει ο Αβραάμ. Άρα, του λέει και εσύ τα διάβαζες εκεί κάτω και δεν τα έκανες. Λοιπόν, και άμα στείλω από εδώ να σε δει κάποιος, δεν θα κάνει τίποτα, γιατί όσο πίστεψες εσύ, όλο το πίστεψες αυτοί. Σαν πως δεν συμβαίνει το ίδιο. Δεν έχουμε εμείς τις γραφές, δεν τις διαβάζουμε. Τι συμβαίνει, γιατί πολλοί βρίσκονται στο σκοτάδι να ακούνε τα μηνύματα της γραφής και σου λένε δεν μου ήρθε κανείς από ψηλά για να δω κι εγώ να καταλάβω τι θα κάνω στη ζωή μου. Αν δεν είναι έτσι, δεν σου ήρθε από ψηλά για να δεις, να καταλάβεις τι θα κάνεις στη ζωή σου, εσύ προσωπικά φρόντισες αυτά που άκουσες να τα κάνεις έργο. Εδώ λοιπόν λέμε ότι γνώριζε τις γραφές. Ο Κύριος δεν τις γνώριζε, δεν είπε ότι δεν γνώριζε γραφές. Το λέει στην παραβολή ότι έχουσι Μωυσέα και προφήτας ο Αβραάμ. Άρα τον βάζει ο Κύριος τον Αβραάμ να αποκαλύψει, να πει διάβαζε γραφές. Τι έφταγε από εκεί και πέρα, αφού τις διάβαζε.
το καταλαβαίνουμε, δεν είναι η μελέτη της γραφής μόνο. Είναι και το άλλο βήμα πάνω στη μελέτη της γραφής. Το άλλο βήμα, το μικρό. Χτες ή προχτές άνοιξα ένα βιβλίο, το έλεγα προηγουμένως εγώ. Το αγοράσα από 2 χρόνια. Το ξεφύγιζα τον Αγίων Αποστόλων. Όχι επιστολές. Ονομάζεται διαταγές των Αγίων Αποστόλων. Και αφού διάβασα και είδα, μας ζήτησε, λέει ο Κύριος, όταν ήταν ζωντανός απάνω στη γη σαν άνθρωπος, έτσι, και τώρα ζώνει ο Κύριος, να νηστεύουμε την Τετάρτη που έγινε προδοσία και την Παρασκευή που σταυρώθηκε. Ο ίδιος ο Κύριος. Άμα λέω, τόσα χρόνια θεολόγος, ήξερα ότι οι πατέρες το έχουν. Μέλα που δεν είναι από τους πατέρες, είναι από τους Αποστόλους. Η νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής. Και στη συνέχεια λένε οι Απόστολοι, μέσα και το διάβασα εγώ, και είναι θέμα πια ανθρώπου και εξομολόγου. Λέει, βεβαίως ζήτησε ο Κύριος, αλλά όχι ομοιότροπα από όλους. Γιατί όλοι δεν έχουν τη δύναμη να νηστεύσουν. Μπορεί άλλο να γίνει, μπορεί μια μέρα, μπορεί δύο. Το καταλαβαίνουμε και το πράγμα. Και το γράφουν και οι Απόστολοι μέσα. Μέσα είναι εκεί γραμμένο. Λοιπόν, αν μελετάς γραφή, μάλλον, ναι, μελετάς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος την Αγία Γραφή, και δεν μπορείς να την καταλάβεις, τότε, άνθρωπέ μου, πάρτινε και πήγαινε σε ένα που μπορεί να σου, να σου ερμηνεύσει, που έχει σχέση με τη γραφή. Όταν λέω σχέση, το συγκινεί κάπως η Αγία Γραφή. Να το πω καθόλου τον τρόπο. Την αγαπάει λίγο τη γραφή αυτό που θα σου την εξηγήσει. Μην ζητάς μόνο σου να πεις, ξέρεις, το έχω διαβάσει και το ξέρω. Άσε τον εαυτού σου να σου το πει ο άλλος όπως το πως τη διαβάσει, που έχει ασχοληθεί επάνω στο θέμα αυτό. Έχει, το φωτίζει ο Θεός εκείνο. Γιατί είναι καλοπροέδρος, θα σου πει κάτι. Αυτό γίνεται σε όλα τα θέματα. Δηλαδή δεν αφήνει ο Θεός να πάει τίποτα χαμένο. Τίποτα χαμένο. Από εκείνα που ακούμε, αρκεί εμείς να έχουμε την πρόθεση. Λες, τι θα πω στο κήρυγμα, τώρα λέω ορισμένες φορές. Τελειώνοντας λέω, σε ευχαριστώ Κύριε. Δεν έχω καταλάβει ότι μου, δεν καταλάβαινα ότι μου κούναγε τη γλώσσα ο Κύριος στην ώρα του κηρύγματος. Είναι κάτι φοβερό, ειλικρινά το λέω και με πράγμα. Ειλικρινά. Φεύγω δηλαδή από την Εκκλησία και λέω, καταλαβαίνω την αδυναμία μου και εκ των υστέρων πληροφορούμε ότι ο κόσμος είχε φαγηθεί. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ο άλλος. Το ίδιο σημαίνει και εδώ. Μελετάς γραφή, άντε μπράβο, πες να σου εξηγήσει ο άλλος. Το ξέρω, δεν χωράει πουθενά. Και αυτός που μελετάει καθημερινά θα πάει σε κάποιον άλλο του πει, δεν κατάλαβα, το εξήγησε το μου. Σημαίνει σε όλους μας σημαίνει. Σε όλους μας. Λοιπόν, πρέπει λέει να έχουμε μόνιμο σχολείο. Μόνιμο σχολείο. Έτσι και παρατήσεις να φυτάς στο σχολείο και δεν είσαι μόνιμος φοιτητής στο σχολείο, δεν θα γίνεις καλός μαθητής. Και όταν λέμε μόνιμο σχολείο, το λέμε που διαβάζω τώρα μπροστά μου. Λέει, μόνιμος στο σχολείο της μελέτης της Αγίας Γραφής. Γιατί αυτά θα μας, τα μάτια θα μας ανοίξουν τα μηνύματα της Αγίας Γραφής. Και θα μπούμε και στο βάθος. Δεν είμαστε στην επιφάνεια, στην επιδερμίδα. Πάει, ακούει κήρυγμα ο άλλος και λέει, τι ωραία που μας τα είπε. Και τελείωσε. Ή, τι ωραία που το διάβασα αυτά, αυτό και τελείωσε. Δεν φτάνει μόνο αυτό, είναι επιδερμίδα. Άμα ακουμπάει την επιδερμίδα, το παίρνει αέρας. Άμα πάει σε βάθος, αυτό πια έχει το νόημά του, έχει την ουσία του. Ο Κύριος μας λέγει ότι ο Κύριος μας με το στόμα του Αποστόλου Παύλου βεβαίως,
ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Το εξηγώ. Γεωργός που σπέρνει στο χωράφι και τσιγκουνεύεται το καρπό, με τσιγκουνιά θα το θερίσει. Δεν θα βρει πλούσιο το χωράφι. Θα θερίσει ανάλογα με εκείνο που έσπηρε. Και πιστός χριστιανός που σπέρνει με τσιγκουνιά μες στην ψυχή του, με τσιγκουνιά, πώς το λέμε τσιγκουνιά, το λόγο του Θεού, με τσιγκουνιά θα θερίσει. Για να μην πω ότι δεν υπάρχει εδώ τσιγκουνιά στο λόγο του Θεού. Πήρες εσύ, έδωσε στον άλλον, ο άλλος έδωσε τον άλλον, άνοιξε όπως ένα κερί ανάβουν 100 κεριά και σε ανάβουν οι ψυχές όλες. Σπέρνουμε στον εαυτό μας, σπέρνουμε στους άλλους, μελετάμε τις γραφές. Λέει ο Κύριος, ο ίδιος μας παραγγέλνει και μας λέει ότι όχι πίστευε και μη ερεύνα, αυτό είναι του διαβόλου, πέρα για πέρα. Αλλά ο ίδιος παραγγέλνει μέσα στις γραφές. Θέλετε να με δείτε, θέλετε να με γνωρίσετε. Λοιπόν, ερευνάτε, δεν λέει μελετάτε, ερευνάτε. Όποιος ασκεί έρευνα, εκείνος οπωσδήποτε κάτι από την έρευνα, λέει, θα ανακαλύψει. Λέει, ο άλλος έψαξε και μετά είπε στο τέλος, έβρικα. Έψαξε να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα δικό του Αρχιμίδης, κάποια στιγμή μετά το ψάξιμο, το βρήκε, έβρικα. Και εσύ λοιπόν θα ψάξεις και μετά από το ψάξιμο της γραφής θα πεις, σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε βρήκα. Θυμηθείτε, να δείτε πόσο ανάλογο είναι όποιος την προσέχει τη γραφή, την προσέχει. Έλα, του λέει, να δεις ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, τι του είπε εκεί πέρα, ευρήκαμεν, με αυτό το ευρήκαμεν δεν πάει στη γραφή, έτσι τυχαία μέσα. Σημαίνει ότι ψάχνανε οι άνθρωποι να βρουν τον Μεσσία και τον βρήκε ο Φίλιππος, του λέει, εδώ και εσύ, να μην χάσεις την περίπτωση, βρήκαμε τον Μεσσία. Αν δεν είναι σαν το άνθρωπο έτσι στην Αγία Γραφή, να τον συγκλονίζει, ώστε να καλεί και τον άλλον να βρει το Μεσσία μέσα στην Αγία Γραφή, διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δεν έσωσε τον αδερφό σου, δεν έσωσε τον εαυτό σου. Τελείωσε. Αυτά είναι συγγραφή. Λοιπόν, τελειώνοντας λέγω, αν υπάρχει ήλιος, δεν είναι ο ήλιος που βλέπουμε. Είναι ο Κύριος μέσω της Αγίας Γραφής. Αν υπάρχει ήλιος, αυτός είναι ένας και είναι ο Κύριος που προβάλλει μέσω της Αγίας Γραφής. Δεν είναι δυνατόν να ψάξει αλλού ο άνθρωπος να βρει φως. Άλλωστε, αυτή η κοινωνία, αν σήμερα κουνιέται, δεν κουνιέται, και μας βάζουν, θέλω να μας βάλουν και τρόμο οι τηλεοράσεις για την οικονομία. Παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να καταστραφεί. Κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει η οικονομία επειδή έχει πάθει ρήξη, τριγμό και μάλιστα σοβαρό, πολύ σοβαρό. Η ηθική τάξη μέσα στον κόσμο, λόγω απουσίας του Θεού, όλα τα από εκεί και πέρα είναι επόμενα. Δεν είναι δυνατόν. Χωρίς Θεό κοινωνία και να στέκει όρθια, είναι δυνατόν. Πώς βουλιάξανε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πού είναι οι Βαβυλώνοι, πού είναι οι Ασσύριοι, πού είναι οι Χεταίοι, πού είναι οι αρχαίοι Ρωμαίοι, πού είναι η αρχαία Ελλάδα, πού είναι η Κωνσταντινούπολη. Γιατί βουλιάξανε αυτά. Αυτά βουλιάξανε γιατί βούλιαξε προηγουμένως ο άνθρωπος ψυχικά και μετά έρθει και το άλλο. Τούμπα. Το φωνάζω, αυτό που μένει στο μυαλό, ερευνάτε.
καζεγραφάς. Ένα. Και το άλλο, ταύτα μελέτα, αυτά να μελετάς. Εν τούτης ίστη, σε αυτά επάνω που λέει ο Λόγος του Θεού στη Γραφή, να στέκεσαι, για να είναι η προκοπή σου φανερά σε όλους. Αμήν. Η Κοινή Γραφή τη λέει μέσα, ουε, εάν δεν ευαγγελίζεσαι τον νόμο του Πατρόνου, ο Κύριος, που σημαίνει ότι όποιος διαβάζει, το πες πολύ ωραία, την Αγία Γραφή, παίρνει μια χαρά, μια δύναμη. Αυτή τη δύναμη έχουμε υποχρέωση να τη μεταφέρουμε. Αν δεν τη μεταφέρουμε, μπορεί να πάθουμε εμείς ζημιά, εμείς οι ίδιοι ζημιά, με το Λόγο του Θεού, γιατί και ο Λόγος του Θεού μεταφέρεται. Δεν πρέπει να είναι στάσιμος μέσα μας. Διότι λέει κάποιος πατέρας, οι τράπεζες άμα τραβάς λέει χρήμα, κάποτε θα αδειάσει, όπως αδειάσανε. Και το είπες πολύ καλά τώρα, στην αμή κοινωνία σήμερα. Το Πνεύμα το Άγιο ού θα στερηθεί εις τον αιώνα. Άραγε όσο δίνουμε, παίρνουμε. Και κλείνω ότι διαβάζοντας και παίρνοντας τη χαρά αυτή που έχουμε και εσένα και μας την μεταφέρεις και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σπίτι να διαβάζουμε, να είμαστε στέρεοι για να μπορούμε έστω λίγο να σπείρουμε κι εμείς. Τίποτα. Αμήν. Άλλος τίποτα έχει να προσθέσει, να περάσει τίποτα. Ιωσήν, καλώς όρισες. Έξι έχουμε, δεν το ξέρεις. Εφτά έλεγα. Όχι, έξι δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το έχω το μαθαίνει εσύ. Το μαθαίνω αφού είναι πρώτη φορά. Έξι. Έξι. Λοιπόν, δεν σε κρατάω άλλους. Άλλο. Λοιπόν, περιμένουμε την φορά. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε λοιπόν το Αγίος Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανό και τη ζήσει, τον άρτο λοιπόν των εμπιού σου, δώσε εμεί σήμερα, και άφεσε εμεί τα οφειλήματα ημών, ως και εμεί αφήνεμε σε οφειλέτε ημών, και εμεί δεν έχει εμά πειρασμών, αλλά ρίξε εμά από το μονείο. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέστε και σώσε εμά. Αμήν. Λίγο θέλουμε ακόμα να πάμε για Χριστούγεννα, Μιχάλη. Λίγο. Για Χριστούγεννα, δύο μήνες. Εντάξει. Πόσο. Έχω την Χριστούγεννα, έχω την Πάσχα, έχω την Πάσχα. Ε, περίπου. Μιχάλη με τον αγώνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.